Φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, οι δύο στόχοι από τους τρεις που έχουμε θέσει σαν εκπομπή σχεδόν έχουν τελειώσει. Είμαστε κερδισμένοι. Για να μην σας παιδεύω, θα τα πάρουμε τα θεματάκια μας ένα-ένα, αφού πρώτα δούμε αποτελέσματα για βαθμολογίες. Θα ξεκινήσουμε με Πανσεραϊκό, θα πάμε στο Παραλίμνιο, γιατί είχαμε ένα match thriller και σιγά σιγά θα περάσουμε και στο τοπικό επίπεδο και θα κάνουμε και τις αναλύσεις. Ξεκινάμε με αποτελέσματα βαθμολογίες. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 1-1, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 1-2, Πανετολικός Βόλος 0-1, Όφι Πας Γιάννενα 4-0. Και για τα play-offs, Λαμία Ολυμπιακός δεν το έβαλε 5-1, 1-5, Άρης Παναθηναϊκός 0-2. Και στο μεγάλο ντέρμπι, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-2. Να δούμε και τη βαθμολογία. Λοιπόν, ΠΑΟΚ 67, ΑΕΚ 66, Παναθηναϊκός 65, 63 Ολυμπιακός. Αυτές τέσσερις ομάδες κυνηγάνε τις τρεις θέσεις για τον ήλιο. Μάλλον και τις τέσσερις. Και οι τέσσερις βγαίνουν, απλώς είναι το κύπελο. Και στα play out έχουμε πρώτο τον Ατρόμητο, δεύτερο τον Πανσεραϊκό, Αστέρας Τρίπολης, Όφι, Βόλος. Ο Βόλος σχεδόν σώθηκε. Και εδώ έχουμε τώρα ένα θρίλερ μεταξύ Κηφισιάς και Πανετολικού και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ποιος, με ποιον και γιατί. Πάμε να δούμε για τη Γάμα Εθνική, πάντα σε προσφορά του Μπρεζόν. Απόλλων Παραλιμνίου Ευκαρπία 2-0. Δόξα Δράμας με ανατροπή Θερμαϊκός 2-1. Νέστος Βέρεια 4-1. Καβάλαμα Αγία Μαρίνα 5-1. Άρης Πετινού Χανιώτη 1-2. Αετός Βαρβάρας Ορεστιάδα 2-3. Όπα, Μηχανιώνα Άβατο 0-1 και Επανομή ΠΑΟ Κριστόνης 1-3. Να δούμε και τη βαθμολογία. Πάντα σε προσφορά του Μπρεζόν, η Καβάλα είναι πρωταθλήτρια με 85 βαθμούς. 73 ο Νέστος, 65 ο Πανθρακικός, Χανιώτη 53-50 Ορεστιάδα, 48 Θερμαϊκός και Άβατο, 47 Κριστόνη, Παραλίμνιο 45. Μηχανιώνα 43, Ευκαρπία 40 και η Δόξα Δράμας κυνηγάει μια θέση στον ήλιο. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ καλά. Σε προσφορά του Μπρεζόν και η Α κατηγορία. Αμουδιάνο Μητρούση 2-0, Σιδηρόκαστρο Σκούταρη 2-1, Νεοχώρη Θίελα 2-1, Χρυσό Καλαδένδρα 2-1 και Ηρακλής Ερών Άνω Πορόια 1-2. Σε προσφορά του Μπρεζόν η βαθμολογία, η Αμουδιά πρωταθλήτρια. Το Σάββατο θα γίνει και η στέψη. 19 το Χρυσό που έκανε μεγάλο ντεμαράζ. 18 το Σιδηρόκαστρο και οι υπόλοιπες ομάδες. Νεοχώρη, Καλαδένδρα, Θιέλα, Άνω Πορόια, Σκούτερη, Ηρακλής και Άνω Μητρούση. Και περνάμε στα play out που εδώ υπάρχει πρόβλημα. Παλαιοκόμη Λιθότοπος 2-2. Χήμαρος Ιδίτα 4-0. Παπάς ΠΑΟΚ 3-0 Ανυφαγόνος, Ζύχνη Μεγαλοχώρ 3-0 νομίζω και αυτό Ανυφαγόνος και Ροδόπολη Νέο Πετρίτσι 0-3 Ανυφαγόνος. Αυτά τα συζητήσουμε. Κυριάκο, εσύ φταίς αγόρι μου για αυτά όλα. Του καλοκαίρι δεν μας άφηνες να μιλήσουμε. Πάμε σε προσφορά του Μπρεζόν να δούμε τη βαθμολογία. Χήμαρος 27, Νιγρίτα 24, Παλαιοκόμη 22, Λιθότοπος 19, ο Λιθότοπος ο οποίος νοιάζεται περισσότερο και τον τελικό κυπέλου, Πετρίτσι 15, Νέα Ζύχνη 14. Παπάς, Μεγαλοχώρη, ΠΑΟ, Ξερών και Ροδόπολη νομίζω ότι αποχαιρετούν την κατηγορία. Περνάμε και στη Β κατηγορία. Πλατανάκια Βιρόνια 4-1. Προβατάς Λευκώνας 2-0. Καπνόφυτο Κάτω Μητρούση Ανεφαγόνος 3-0. Ηλιώνας Κερκίνη 3-0 Ανεφαγόνος. Πήγασος Έρες 1807. Χριστός Ποντισμένο 0-3 Ανεφαγόνος. Άγκιστρο Ηράκλεια 3-0. Σε προσφορά του Μπρεζόνη βαθμολογία. Λοιπόν, Έρες 1862 με αγώνα. Προβατάς 60 με αγώνα, ανακάναμε και λίγο πλάκα. Ποντισμένο 54, Λευκώνας 43. Εδώ δεν πέφτει κανένας, οπότε 48 Λευκώνας. Άργησε να ξυπνήσει τράμπα. Περνάμε και στον δεύτερο όμιλο. Πανσουλιακός Βαλτοτόπι 1-1 ή 2-1, τώρα εδώ μας έχει την μπερδέψει. Νιγρίτα Σκοπός 0-1, μεγάλο διπλό. Πρώτη ΑΕ Χρυσού 3-0. Ροδολίβος Άγιο Πνεύμα 4-2. Νέα Μπάφρα Δραβίσκος 2-1. Και Ιωνικός Σέρες 85-0-3. Και τα τρία γκολ πιτσιρικά στο Τερζίδης, για να του στείλω χαιρετισμούς. Πάμε να δούμε για τη βαθμολογία. Βαλτοτόπι 58, Σκοπός 52. Και από εκεί και πέρα, ψυχικό Πασουλιακός,
θα σκοτωθούν για μια θέση στον ήλιο εάν προλάβουν τη δεύτερη θέση, αν και το βλέπω το Στανίτσα πολύ δυνατό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Πάντα όλα 7 σε προσφορά του Μπρεσόν, να λέμε και για το φίλο μας τον Κυριάκο. Και περνάμε στο κυριότερο θέμα που είναι ο Πανσεραϊκός, γιατί εδώ λέτε πολλά, ακούγονται πολλά, θα πούμε και εμείς αρκετά πράγματα, πιστεύω να σας κατατοπίσω με κάποιες γνώσεις που έχουμε εδώ και 50 χρόνια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις φάσεις του αγώνα και μετά περνάμε στην ανάλυσή μας. Ο Εντράγκο προσπάθησε να περάσει, έχασε όμως από τον Κουέν και στην επιθετική μετάβαση τώρα ο Ατρόμητος. Ο Κουέν θα δοκιμάσει από μακριά, άστοχα, το πρώτο σούτ στο 4. Ο Άρντα θα γεμίσει στη μικρή περιοχή και παλιά γκολ! 0-1 ο Πανσεραϊκός με τον Άλεξιτς. Ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι. Κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ κοιτάξτε πως ξεχάστηκε από την άμυνα του Ατρομήτου. Ολομόναχος στο άλμα. Λέει ευχαριστώ πολύ. Εδώ ρομπάει όμως. Φτάνει κοντά στην περιοχή και έχει χώρο για να πλασάρει αδύναμα. Ο Μαρκετζάνη με ρίσκο πολύ, ο Εδράογκο, Τομάς και ανεβαίνει ο Δελγιανίδης, ο Τομάς σημάδεψε την περιοχή, ο Γουάρντα κεφαλιά ψαράκι, έχει σηκωθεί το σημαδάκι, είναι offside. Ο Γουάρντα λέει ok στον βοηθό, και ήμουν offside λέει, το παραδέχεται. Ο ήλιος είναι κόντρα στον Χοβάν, ο Κουέν στο δοκάρι απομάκρυνση από τον Βάρντα. Ο Γκονζάλες μοίρασε ωραία για τον Ρομπάι, ο οποίος πέρασε την περιοχή το 1-2 με τον Τζαβέλα. Πέρασε καταπληκτικά ο Ρομπάι, δοκάρι! Ακουμπάει το 1-1 ο Ατρόμητος. Εδώ πόσο ωραία πέρασε με ποδιά τον Δελγιανίδη ο Ρομπάι. Πλάσαρε ψηλά, η μπάλα βρήκε το οριζόντιο. Τσακνάκης. Κυβρακίδης απέναντι στον Πεταβράκη, δύο αρχηγοί. Η κεφαλιά του Βέργου που νίκησε στον αέρα τον Αυλονίτη. Είναι out. Βουλερή. Μοίρασε στον Δελγιανίδη. Και πάλι ο Βουλερή κράτησε μπαλά. Βγήκε στο πλάι, γύρισε για τον Ουάρντα, ο οποίος χάνει μεγάλη ευκαιρία να κλειδώσει το μάτς. Τώρα ο Πανσεραϊκός κρατάει το 0 με τον Ουάρντα στο 89 να απειλεί με απευθείας εκτέλεση ο Μαρκετζάνης σταθερά. Ο Γκονζάλες προσποιήθηκε και έφυγε ωραία από τον Χατζηστραβό και μοίρασε αριστερά την μπάλα. Ο Βρακάς έκανε την προσποίηση και σούταρε απέναντι. Δεν πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Βαλένσια. Ο Κυβρακίδης με αρκετό ύψος θα γεμίσει, ο Χόβαν κάνει να βγει, δεν βγαίνει, η μπάλα περνάει, 1-1! 1-1, ισοφαρίζει ο Ατρόμητος μετά το τεράστιο λάθος του Χόβαν. Ο Τζοβάρας είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζει τις καθυστερήσεις. Και αυτό το γκολ ήταν αυτό που έδωσε έναυσμα στον κόσμο να πει πολλά. Λοιπόν, ποιος φταίει, τι φταίει, γιατί, το ένα και το άλλο. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Με αυτόν τον βαθμό η ομάδα σώθηκε. Οπότε κρατάμε αυτό. Όλα τα υπόλοιπα περισσεύουν. Τι, ποιος, πού, πότε, γιατί. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο πρώτος στόχος για την ομάδα μας ήταν η σωτηρία. Και στο θέμα της σωτηρίας όλοι έχουν βάλει από ένα λιθαράκι, άλλος πολύ, άλλος λίγο. Ο καθένας από την πλευρά του πουλάει. Αν δεν ήμουν εγώ, αν. Κόφι Ανάν. Λοιπόν, με ηρεμία
θα πω ορισμένα πραγματάκια. Και από εκεί και πέρα, εγώ είμαι ανοιχτός στο 51-500 ή στο 62%. Και θα μιλήσω αλληγορικά. Μέσα από αυτή τη σωτηρία είναι όλοι κερδισμένοι, προπονητής, παίκτες, εκτός από τη διοίκηση. Θα με πεις, τι θες να πεις, ρε, η διοίκηση δεν είναι κερδισμένη? Ναι, η διοίκηση η οποία έκανε τα πάντα έχει μεγάλη χασούρα. Όλοι κέρδισαν. Η διοίκηση, δεν το λέω δηλαδή, πώς θα σου το πω να καταλάβετε, ρε, ίσως δεν είναι και σωστή η έκφραση, να μιλήσουμε απλά. Όλοι πήραν κάτι από τη σωτηρία αυτή εδώ. Ποιος όμως ήταν πρωτομάστρος της σωτηρίας? Να το πάρω έτσι. Σας έχω πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή ότι όσο καλούς παίκτες και να έχεις, όσο καλό προπονητή και να έχεις, εάν δεν έχεις μια χρηστή διοίκηση, χρήμε ήττα, έτσι χρηστή ήττα ήττα διοίκηση, δεν μπορεί η ομάδα να περπατήσει. Και το κυριότερο, οι μάγκες φαίνονται στα δύσκολα. Εδώ να πάρουμε τώρα το πεντάπτυχο. Διοίκηση, προπονητής, παίκτες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και κόσμος. Όλοι έβαλαν λιθαράκι. Ο προπονητής έβαλε το λιθαράκι του σε αρκετά μάτς, αλλά σε κάποιες δύσκολες στιγμές πήγε να αφήσει κάποια υπονοούμενα. Εκεί πρέπει να πω ότι ο Τάσος ο Παπάζογλου, τον οποίο έχουμε τεχνικό διευθυντή και δεν θέλει να ακούγεται όπως και ο Φλίσκας, είχε μαγκιά. Δεν χρειάζεται παραπάνω να σας πω. Εδώ, ο προπονητής όντως ήρθε γιατί τον ήθελε ο Καζίας, όχι γιατί τον έστειλε ο ΠΑΟΚ, γιατί και ο Θερμιτζάκης του ΠΑΟΚ ήταν. Δεν θέλω θεωρίες. Είπα προθέσεις και στο Μίρτσο, τα έλεγα εδώ και μαλώπως δεν υπάρχει λόγος. Έδειξε και κάποια πράγματα, αλλά εάν δεν είχε τη στήριξη της διοίκησης στα δύσκολα, τι θα γινόταν μετά τις 4 και τις 5. Λοιπόν, ωραία. Οι παίκτες, κερδισμένοι άπαντες. Έχει σωθεί η ομάδα. Όλοι μπορούν να βρουν ομάδα. Όλοι. Θα πάμε μετά και στην ανάλυση αυτών των παικτών. Η διοίκηση. Η διοίκηση στα δύσκολα στήριξε την ομάδα, στήριξε τον προπονητή. Βγήκε μπροστά. Και μιλάμε για μια διοίκηση τώρα με έναν Καζία ο οποίος ξέρει από ποδόσφαιρο, όπως και ο Τάσος ο Παπάζογλου και ο Φλίσκας. Έτσι. Οι οποίοι ποτέ, μα ποτέ, δεν παρενέβησαν στο έργο του προπονητή. Θα με πεις όλοι ξέρουν από τη διοίκηση μπάλα. Όταν λέμε παιδιά η διοίκηση, ο πρόεδρος που είναι ο Καζίας, ξέρει από μπάλα, υπάρχει δίπλα και ένας Σουλούγκας ο οποίος είναι καλός για τις δημόσιες σχέσεις, έφερε τις διαφημίσεις, έφερε τα πάντα μέσα, υπάρχει και ένας Αλέκος, δεν ξέρω τώρα αν ασχολούνται και άλλα άτομα, δεν με απασχολεί εμένα αυτό εδώ. Έτσι, ο πρόεδρος κάνει το κουμάντο, αυτός φαίνεται μπροστά, αλλά δεν μπορώ να μην βάλω, να μην δώσω μερίδιο χαράς σε αυτούς οι οποίοι ήταν δίπλα. Ποιος επούλησε τη 1300 εισιτήρια άλλη φορά διαρκείας? Να μην φάω το δίκιο του Σολούγκα, να μην φάω από οικονομικής άποψης το δίκιο του Αλέκου. Έτσι, ούτε να μην πω για τους τεχνικούς διευθυντές και για τον γενικό αρχηγό. Πάμε στον κόσμο, ο οποίος στήριξε την προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία όλοι κοντά στον Μασαρακό, το θέμα όμως πρέπει να λέμε και καμιά αλήθεια. Δεν θα λέμε πάντα θεωρίες. Και για να ξεκινήσουμε τα πράγματα από την αρχή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πάω τώρα στο θέμα Χοβάν. Όταν φέραμε το Χοβάν, όλοι γράφατε το φέραμε από την πρωταθλήτρια, από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ωραία. Και ο Κρίστης, όπου ήταν στον Ολυμπιακό και πήγε στην Κηφισιά, έπαιζε στην Εθνική Ισλανδίας και τον πήραν χαμπάρ και από το τέταρτο μάτς παίζει ο Ανακλωστόπουλος, σαν τον Ανακλωστόπουλο που είναι καλός τερματοφύλακας. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι καλός ή όχι. Έτσι. Εμείς φέραμε το Χόβαν από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Έκανε 4,5 μάτς. Και επειδή έπαιξε με τον ΠΑΟΚ δηλαδή στο Ευρωπαϊκό, τι σημαίνει? Εάν είναι καλός ένας τερματοφύλακας, λέω ρε, με τα λεφτά που παίρνει. Αν είναι καλός. Τώρα αφού τελείωσε το πρωτάθλημα, τα λέμε έτσι. Δεν θα φτιάχνει προσπάθεια η ομάδα του να τον κρατήσει. Άρα, δεν θα με λέτε θεωρίες. Απ' την άλλη πλευρά, εάν έμπαινε η διοίκηση μπροστά και έλεγε τον προπονητή, μετά από τόσες γκέλες που έγιναν, δεν θα βάλεις τον Χοβάν, θα βάλεις τον Κατσίκα.
Δεν θα έβγαινε ο προπονητής στις δύσκολες στιγμές να εκθέσει τη διοίκηση. Ρωτάω εγώ με το φτωχό ποδοσφαιρικό μου μυαλό. Ο προπονητής κοιτάζει τον εαυτό του. Να κτίσει καριέρα πάνω στο όνομα του Πανσεραϊκού, να πάει παραπέρα. Δεν τον ενδιαφέρει ο Πανσεραϊκός και τον κάθε προπονητή. Δεν πάω συγκεκριμένα τώρα εδώ, γιατί λέω γενικά. Έτσι. Στην πρώτη στραβή με τον, άμα βάζαμε τον Κατσίκα και έτρωγε τα γκολ που έφαγε ο Χουβάν, τι θα έλεγαν, η διοίκηση με είπε να τον βγάλω. Ή θα έμπαινε μπροστά και θα έλεγε στηρίζω τον Χουβάν. Ρωτάω ρε, άντε βγείτε να απαντήσετε. Ο Χουβάν φταίει ή αυτοί που τον βάζουν. Γιατί σας είπα, ξέρω ότι οι παρεμβάσεις δεν γίνονται στο θέμα του προπονητή. Άρα, ποιος είναι χαμένος στην προκειμένη περίπτωση, η διοίκηση. Γιατί είναι διοίκηση. Γιατί από τις λάθος επιλογές έχασε πάρα πολλά λεφτά. Μέσα από το θέμα του οικονόμου και μέσα από το θέμα τώρα τελευταία του Αυλονίτη καταλάβατε ότι έγιναν λάθος αξιολογήσεις. Ότι φέραμε παίκτες και τελικά καταλήξαμε σε ένα σημείο ότι όταν παίζουμε ορθολογικά με τους παίκτες που ξέραμε, η ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Θα φτάσω και εκεί αν παίξαμε καλό ποδόσφαιρο ή όχι και σε κάποιες φάσεις. Δηλαδή, ενώ έχω σέντερ μπακ τον Αυλονίτη και τον Καρασαλίδη, δεν τους θέλει ο προπονητής. Ωραία. Και πληρώνω εγώ να φέρω άλλους παίκτες και στο τέλος αναγκάζομαι και βάζω. Ο ένας έφυγε. Τα λάθη αυτά ποιος τα πληρώνει, δεν τα πληρώνει η διοίκηση. Εγώ τα πληρώνω, η διοίκηση. Γι' αυτό λέμε ότι ναι μεν ο προπονητής, δεν μιλάω τώρα γενικά για τον Πανσεραϊκό, γενικά, ναι μεν ο προπονητής θα έχει το λόγο, αλλά και εγώ σαν Παπάζογλου που είμαι τεχνικός διευθυντής και έχω και 500 παιχνίδια, θα πρέπει σε κάποια φάση να παρεμβαίνω. Γιατί από τη στιγμή που τον Ιανουάριο ο Καζίας με τον Παπάζογλου πήραν ρόλο ενεργό στο μεταγραφικό, κάναμε τρεις κινήσεις και οι τρεις ήταν πετυχημένες. Τι λέγαμε για τις μεταγραφές, κύριε Σωτήρη? Ότι οι μεταγραφές πρέπει να είναι μετρημένες, μελετημένες και συγκεκριμένες. Και θα κοιτάζω το συμφέρον της ομάδας μου. Ο προπονητής σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές είναι υπάλληλοι. Και ο τελευταίος σύμβολος σε μια ομάδα, ο οποίος τρέχει, έτσι, είναι επειδή δεν παίρνει αλλά δίνει, είναι πιο πάνω και από τον προπονητή. Τα υπόλοιπα είναι θεωρίες δικές σας. Και αυτά τα οποία γράφουν αυτοί οι οποίοι παίρνουν το 50, αυτό που λέει και ο Κούγιας καμιά φορά, αυτοί που παίρνουν το 50 για να γράφουν και να κάνουν αβάντες. Εδώ αβάντες δεν θέλει. Λέμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Αυτά με την υπόθεση του Χόβαν, άμα είναι καλός ή όχι. Θα με πεις, είχαμε και τον Κατσίκα, γιατί δεν τον έβαζε. Αυτό είναι θέμα δικό του. Και επειδή θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ποιος, τι, πώς και γιατί, θα σας πω κάτι τώρα. Υπάρχουν πολλές απόψεις, αριστερά και δεξιά. Πήραμε το μάτς από εκεί, πήραμε το μάτς από εκεί, μα κανένας δεν δίνει σε κανένα παιδιά. Ούτε ο μπαμπάς στο γιο δίνει κάτι χωρίς να πάρει κάτι. Δηλαδή να τον πάρω ένα μάξι, λέει, πες ότι έχεις ένα παιδί που πάει, τελειώνει το λύκειο, θες τον πάρεις αμάξι. Το λες, πέρνα στο πανεπιστήμιο, να σε πάρω αμάξι. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ, έτσι, έχουμε να κάνουμε με ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι αλήτικο. Καταλάβατε κάποια πραγματάκια τώρα. Να σας το πάρω εγώ, ότι ξέρεις, μας βοήθησε ο ένας, μας βοήθησε ο άλλος. Γιατί ακούγονται πολλά και διάφορα. Μπορεί, λέω μπορεί, ερωτηματικό, να κερδίσει ο Βόλος μέσα στον Αστέρα Τρίπολης, να κερδίσει και η Φυσιά μέσα στον Αστέρα Τρίπολης και δεν μπορούμε εμείς να κερδίσουμε τον Αστέρα Τρίπολης μέσα στην έδρα μας. Να το πάω εκεί εγώ. Εάν εγώ είμαι Καζίας και είμαι Μάγκας και μπορώ να ελέγξω καταστάσεις, τότε εγώ πρέπει να σε βγάλω το καπέλο. Πάνω απ' όλα, ο πρόεδρος και η διοίκηση κοιτάζει το συμφέρον της ομάδος. Και εμείς που αγαπάμε την ομάδα, θέλουμε πολύ το συμφέρον της ομάδος. Άρα είμαστε με αυτούς οι οποίοι φυλάτουν τα συμφέροντά μας. Και δεν κοιτάζουν να κάνουν λεζάντες. Επειδή υπάρχει ένα θεματάκι,
το οποίο λέει να είμαστε με τον ΠΑΟΚ, είμαστε με τον Ολυμπιακό, θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε τώρα. Τα site μπορεί να γράφουν ό,τι θέλουν. Εάν εγώ μπορώ να πουλήσω παίκτες και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό, Ηλία Χατζάκο, καινούργιος χορηγός μας ο Τεντζερές, λοιπόν, πάει να πει ότι είμαι μάγκας. Αυτό σημαίνει ότι είμαι μάγκας. Δεν θα κοιτάξω ποια είναι η πραγματικότητα. Είπε τα διαβάζετε, διαβάζετε όλοι συλλογικά έντυπα. Όταν γίνονται οι ψηφοφορίες στη Super Link, έτσι γράφει αυτός ψήφισε υπέρ του Ολυμπιακού, αυτός υπέρ του ΑΕΚ, αυτός υπέρ του ΠΑΟΚ. Εγώ τι πρέπει να ψηφίσω σαν Πανσεραϊκός, λέω μελλοντικά. Να ψηφίσω αυτό που συμφέρει εμένα σαν ομάδα και όχι αυτό που θα μου πει ο κάθε Γκαγκάτσης, ο κάθε Μελισανίδης, ο κάθε Μαρινάκης. Και αν με θες, είμαι εδώ. Το έχω γράψει κάπως, θα το δούμε. Είμαι με την ομάδα μου, όποιος με εκτιμάει και με σέβεται, με πράξεις θα τον σκέφτομαι, θα τον εκτιμώ και θα τον σέβομαι κι εγώ. Κύριε Σαλβάνο, με πράξεις, όχι με λόγια, αϊριτζίδικα, γιατί πάντα να ξέρετε, πίσω από το όνομα μιας ομάδος κρύβονται και κάποιοι αϊριτζίδες. Όπως εχθές είχαμε και τον αγώνα με το Παραλίμνιο, με την Νίκη Ευκαρπίαση. Μας είχατε πρίξει καμιά εβδομάδα τώρα οι αϊριτζίδες. Λοιπόν, πίσω από κάθε ομάδα κρύβονται αϊριτζίδες. Και παίρνουν τηλέφωνα και νομίζω ότι μιλάς με τον δεν ξέρω εγώ τι, με τον Θεό. Αμάν, με πήρε τηλέφωνο αυτός και τι έγινε, δηλαδή, τι είναι. Το χιλιάρικο κοιτάζει να βγάλει αυτός. Εγώ είμαι Πανσεραϊκός. Ποιο είναι το συμφέρον μου, κύριε Κατζία? Ποιο είναι το συμφέρον μου? Το καλό της ομάδος μου. Με πράξεις. Όχι με λόγια. Θα. Το θα τους πήραμε και δεν φύτρωσε. Με πράξεις. Με σέβεσαι, με εκτιμάς σαν Πανσεραϊκό. Θα σε σεβαστώ κι εγώ. Πρέπει να αλλάξουμε τακτική, αλλά για να γίνει αυτό εδώ, παιδιά, θα πρέπει να περάσουν 1, 2, 3 χρόνια για να κατασταλάξουμε κάτι, ποιο είναι το σωστό. Δεν πρέπει να είμαστε δεδομένοι. Όταν είσαι δεδομένος, σε μεταχειρίζονται για ίδιον όφελος, όχι για το δικό σου το καλό. Το πάω ακόμη και στις ενώσεις. Έλεγα και παλιά στις πρώτες εκπομπές, τώρα γιατί με τον Νίκο του Κατσαβάγη έχω μια αγαστή συνεργασία, έλεγα με κάπου ότι λέει ο Χριστόφορος πήγε, έλεγε τότε ο συγχωρημένος ο Χριστοφορίδης που ήταν πρόεδρος Καριδάτος, ότι πήγε, λέει, απέτηση πήρε. Ναι, ρε. Τι θέλετε να ψηφίσω, ποιον? Τον Γκαγκάτση, ναι, τον ψηφίσω. Μπορεί να με προωθήσει 3-4 διαιτητές στην Α κατηγορία ή στη Β κατηγορία. Θα με πεις, αν δεν είναι ικανός, εννοείται. Αυτούς οι οποίοι βάζουν τώρα διαιτητές, τους οσφιοκάμπτες, λόγω συλλογικών, έτσι, πώς το λένε, πώς θα το δώσω να του καταλάβετε, ρε. Τα γρεβενά έχουν 3 ομάδες, πρωτάθλημα δεν έχουν και έχουν διαιτητές σε επίπεδο αλφα-εθνικής. Εμείς πριν από 20 χρόνια είχαμε διαιτητές σε επίπεδο αλφα-εθνικής και τώρα με τα βίας έχουμε διαιτητές γάμα, έχουμε αλφα-εθνική ένα στο Σάβα και 2-3 παιδάκια τώρα που έχουμε στη γάμα εθνική. Και είμαι Ιεψερών, όταν θα έρθουν οι εκλογές, ποιο είναι το σωστό, λέω εγώ, και όποιος έχει αντίρρηση, εδώ είμαι. Δεν θέλω κάτι εγώ σαν Κατσαβάκη, σαν Βάβαλης, σαν λέω τώρα ονόματα, έτσι, σαν Κυριάκος. Τι θέλω? Θέλω να μου προσέξεις 5 πιτσιρικάδες διαιτητές που έχω, που έχουν βλέψεις να πάνε παραπέρα. Δεν θέλω να υπερβώ τα εσκεμένα, αλλά πρέπει να έχω κι εγώ ένα λόγο. Γιατί να σου δώσω την ψήφο μου εσένα, όταν εσύ με έχεις δεδομένο? Γι' αυτό είπα, όταν τον έχεις δεδομένο κάποιον, δεν τον υπολογίζει, αυτός δικός μας είναι, όπως κάνουν κομματικά. Γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση λέω ότι επιλέγω με πράξεις, αυτός που με εκτιμά και με σέβεται με πράξεις, σε αυτό θα είμαι. Τώρα στο αγωνιστικό, όντως ο Πανσεραϊκός εχθές έπαιξε πάρα πολύ καλά, γιατί κύριε Κουσουτζίδη Νίκο, υπάρχει ένα ρητό που λέει, κύριε Θάνο, ο έχων την μπάλα στην κατοχή του επιλέγει τρόπο ανάπτυξης. Εμείς έχουμε μια μεσαία γραμμή
η οποία δεν έχει τον ψιλοάχαρο Κόφτη και τους άλλους παίκτες, αλλά έχει παίκτες όπως έχει ο Ολυμπιακός τον Όρτα, τον Τζικίνιο και τον Έσε. Έτσι έχουμε μια τριάδα εκεί και τον Στάικου που δεν έπαιξε, τον Ντριαντόκου και τον Μορέιρα που ήταν καλός, οι οποίοι πιέζουν, έχουν καλή κυκλοφορία της μπάλας και από εκεί και πέρα, έτσι, έχουμε κοντά τις γραμμές, υπάρχουν παιχνίδια που παίζουμε πάρα πολύ καλή μπάλα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όμως, επειδή διάβαζα κάτι άρθρα, παίκτες έχουμε και υπάρχουν στην αγορά πολλοί που θέλουν να έρθουν. Σωστή αξιολόγηση χρειάζεται. Και κανείς δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του σίγουρο. Όταν εγώ πάντα βρίσκω δικαιολογία ότι δεν έχω παίκτες, φταίω γιατί δεν έχω κάνει καλή αξιολόγηση. Γιατί δεν λέει κανένα κουβέντα για τους παίκτες που ήρθαν τον Ιανουάριο. Τρεις ήρθαν και οι τρεις παίζουν. Τώρα εδώ, να το πάρουμε διαφορετικά. Έμειναν τέσσερα παιχνίδια, τρία εντός, ένα εκτός. Από τη στιγμή που πλέον είμαι σωμένος, θα πρέπει δική μου άποψη πάντα, η διοίκηση εννοώ τον Γκαζία, μαζί με τον Παπάζογλου και τον Φλίσκα, να καθίσουν και να κάνουν τη σωστή αξιολόγηση. Τι σημαίνει σωστή αξιολόγηση? Ποιον έχω τερματοφύλακα? Το Χόβαν και τον Κατσίκα. Ποιος μένει του χρόνου? Έτσι όπως βλέπω τα πράγματα τώρα εγώ, δηλαδή άμα κρατήσουμε και το χρόνο του Χόβαν, πάει να πει ότι κάποιος μας δουλεύει. Θα μου πεις, εάν ο Κατσίκας ήταν καλός, δεν θα τον έβαζαν? Αυτό εμένα δεν με απασχολεί. Εγώ θέλω να σας πω, με τα λεφτά που δώσαμε για το Χόβαν, παίρνεις το Λοντίνγκιν. Τερματοφύλακες υπάρχουν. Δεν θα κάνω εγώ την κριτική, απλώς λέω για τα επόμενα παιχνίδια, ποιος θέλει να μείνει, όχι ποιος θέλει να μείνει, όπα, εδώ είναι λάθος έκφραση δική μου. Ποιον θέλω? Τον Τάκη. Θέλει ο Τάκης να μείνει? Ή αν θέλει να μείνει, θα τον βάλω να παίξει για τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια. Ή αν δεν θέλει, το λέω ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ κερδισμένος και εγώ κερδισμένος, γιατί η ομάδα έμεινε κατηγορία. Το θέμα ποιο είναι? Ότι τώρα οι μάνατζαρέοι ξαφνικά πιέζουν καταστάσεις, κάθε μέρα τηλέφωνο στον Τάσο ή στον άλλο τον Τάσο, τον πρόεδρο και τον γενετικό διευθυντή, ότι τα παιδιά αυτά εδώ και δεν έρχεται κανένας να πει ότι ξέρεις το παιδί θα μείνει. Όλοι θα ζητήσουν τον ουρανό με τα άστρα, γιατί η ομάδα παρέμεινε κατηγορία και εγώ σαν διοίκηση θα πρέπει να επιλέξω. Από τη στιγμή που είμαι αλφα εθνική, μιλάω ποδοσφαιρικά, εγώ έχω πλέον, έτσι, την ευθύνη να επιλέξω αυτόν που θέλω εγώ και ο οποίος τον Πανσεραϊκό θα τον βλέπει σαν ομάδα, σαν σκαλοπάτι που μπορεί να πατήσει να πάει παραπέρα. Υπάρχουν δύο ειδών ποδοσφαιριστές, τριών μάλλον. Είναι οι πιτσιρικάδες οι οποίοι βλέπουν τον Πανσεραϊκό σαν μέλλον, γιατί ο Πανσεραϊκός έχει μεταπολιτική αξία, διαβάζεται αριστερά και δεξιά. Πάντα γράφουν ακόμη και για τον πιτσιρικά τον Γκουτζαμανίδη που δεν είναι βασικός, γράφουν ότι έχει προσόντα και όλα τα σχετικά. Και εμείς δεν τον αξιολογήσαμε σωστά. Λοιπόν, μαγιά. Για τον Σοφιανό, για τον Μασχανάκη, για τον Πιλέα, για τον Άριξιτ, για όλους. Τι σημαίνει πιτσιρικάδες? Υπάρχει μια κάστα παικτών οι οποίοι ήρθαν από Β' Εθνική, έδειξαν ότι μπορούν να παίξουν και να βοηθήσουν και υπάρχει μια μερίδα παικτών, 1, 2, 3, 5, 10 που είναι, που για διαφόρους λόγους δεν αξιολογήθηκαν σωστά. Εάν μέσα από τα παιχνίδια που μένουν εγώ μπορώ να αξιολογήσω σωστά και να πω ότι αυτόν τον παίκτη τον πιστεύω και είναι διαθέσιμος να μείνει, να συνεχίσει να παίζει και στα επόμενα παιχνίδια. Δεν θα κάνω το κέφτο μανατζαρέων να βάλω τους παίκτες οι οποίοι θα φύγουν για να κάνουν το κομμάτι τους, έμεινε η ομάδα και να πάρουν 5 φράγκα παραπάνω. Και το κυριότερο, παίκτες όπως ο Πιλέας που έχει πληρωθεί σαν αριστερός back half και βασικός στην Εθνική Κύπρου, είναι περιουσιακό στοιχείο δικό μου κύριε Καζία και κύριε Παπάζογλου. Αυτόν τον παίχτη εγώ πρέπει να τον βάλω βιτρίνα. Όπως πρέπει να βάλω τον Σοφιανό,
στα επόμενα παιχνίδια, να τον αξιολογήσω σωστά, όπως πρέπει να βάλω το Μασκανάκι. Και αφού λέτε ο Χόβαν έφταιγε, κάτι καλό. Εάν θέλαμε το αποτέλεσμα, το Χ, ο προπονητής, εάν θέλαμε να κερδίσουμε, γιατί στο 92 βάλαμε το Μασκανάκι επιθετικό και δεν βάλαμε έναν αμυντικό να αποκρούσει την κεφαλιά. Άντε ρε, ρωτάω αυτό εδώ. Το Χ δηλαδή μας πείραξε. Έπρεπε να κερδίσουμε. Να σκεφτείτε και την επόμενη μέρα. Είναι μια περίοδος τώρα που κτίζουμε φιλίες. Η ομάδα, παιδιά, δεν ήρθε για να διαλυθεί. Ήρθε για να μείνει. Σας το είπα. Δίναμε τα εύσημα στο Θεοδωρίδη του Σχωρημένο, γιατί προχθές έκαναμε τα 11 χρόνια, είδατε και στην εκπομπή. Έτσι, γιατί έβγαλε την ομάδα αλφαεθνική. Αυτούς τους ανθρώπους τώρα που έβγαλαν την ομάδα και την κράτησαν κατηγορία, τι πρέπει να τους κάνουμε, άγαλμα? Όχι. Να τους στηρίξουμε. Πώς? Λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους. Ότι πρώτα είναι η διοίκηση και μετά είναι ο άλλος, γιατί η διοίκηση πληρώνει. Και τώρα πλέον, αφού ήρθα για να μείνω και έχω σχέδια για το μέλλον, πρέπει να κάνω τις κατάλληλες κινήσεις με άτομα τα οποία θέλουν μέσα από τον Πανσεραϊκό και να βοηθηθούν, αλλά και να βοηθήσουν. Όχι άτομα από τον Πανσεραϊκό νομίζω ότι τον κάνουν χάρη. Ο νοήτο. Να μην σας το πάω διαφορετικά, Θάνο, και μπερδευτείτε. Δηλαδή, άμα δεν σε θέλει, με το ζόρι δηλαδή πας σε μια γκόμενα. Με το ζόρι, άμα δεν σε θέλει. Όποιος θεωρεί ότι ο Πανσεραϊκός είναι το σκαλοπάτι να πατήσει επάνω και να διακριθεί, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα έρχεται. Είναι ορισμένα λεπτά πράγματα για να μην το παλαιότερα, θα σας το πω κάτι. Έτσι, να σας πω τώρα μια ιστορία. Κάποτε στην Αλφα Εθνική, το 11, το Α, πότε ήταν αυτά εδώ, 4 ομάδες είχαν μια φιλική σχέση μεταξύ τους και έλεγαν θα του κάνω με άσο εδώ, άσο εκεί. Τα μάτς. 3-3-9. Θα έπαιρνε 9 πόντους. Σίγουροι πόντοι. Συνεταιρισμοί. Παντού δεν γίνονται συνεταιρισμοί. Έτσι. Το σύνολο είναι καλύτερο από το άτομο. Σε ένα μάτς κάπου εκεί κοντά στην Αθήνα μπαίνει γύρω στο 80 ο πρόεδρος μιας ομάδος και λέει τι κάνετε ρε μάγκες, με δουλεύετε? Γιατί το λέω αυτό εδώ για να μην πω παραπανήσει και αρχίζει και καταλαβαίνετε. Ο προπονητής, επειδή ένιωθε ανασφάλεια και επειδή θέλει να φανεί, νόμιζε ότι αυτός έπαιρνε το αποτέλεσμα και κοίταξε τον εαυτό του. Δεν κοίταξε το συμφέρον της ομάδος. Θα με πεις τι θες να πεις δηλαδή, ότι στείνονται παιχνίδια? Δεν είπα στείνονται παιχνίδια, είπα έχω φιλικές σχέσεις. Όταν παίξαμε με τον Ατρόμητο εδώ, θυμάστε τι σας είπα? Το συμφέρον και των δύο ομάδων είναι ο βαθμός. Άρα κοιτάζω στα μάτια εγώ τον Κυβρακίδη, τον Τζαβέλα, ο Τζαβέλας κοιτάζει εμένα και καταλαβαίνω τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να πω παραπανήσια πράγματα. Το ποδόσφαιρο, παιδιά, έχει ομορφιά, αλλά έχει και σχέσεις. Και εμείς τώρα αφού είμαστε επάνω, είμαστε καβάλα στο άλογο, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μελλοντικές σχέσεις. Όπως θέλει το καταλαβαίνει ο καθένας. Εδώ θέλει διπλωματία, εξυπνάδα και καλή ομάδα. Δεν εξαρτώμαι από κανέναν, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Λοιπόν, θα πάω σε ένα διαφημιστικό, θα πω την ενδεκάδα και όλα τα σχετικά και θα σας πω τι υπάρχει από πίσω και τι είναι η δική μου. Πάντα μιλάω εγώ υποκειμενικά, δικές μου απόψεις, πώς βλέπω μια ομάδα μελλοντικά. Και αυτά που σας έλεγα όλα βγήκαν και για τον Άλεξιτς και για τη μεσαία γραμμή και για όλα. Το θέμα είναι κάτι, για να μην λέμε ιστορίες. Έτσι, όλα γίνονται. Κοιτάξτε ποιοι πήραν τα διπλά και ποιοι θα πέσουν. Και γιατί θα πέσουν? Γιατί φανερά τάχθηκαν. Τάχθηκαν φανερά τα Γιάννενα. Την πάτησαν. Και ο Πανετολικός, αφού δεν μπορείς να πάρεις ένα βαθμό έστω από το Βόλο,
μοιραία, αφού η Κηφισιά έκανε την κυβίστηση και πήγε έτσι τσερβένα τσβέστα, για να μην πούμε παραπάνω, θα κοιτάξει να σωθεί. Και τώρα τρέξτε να βρείτε άκρη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επανέρχομαι. Τερματοφύλακες έπαιξε ο Χόβαν. Έχουμε άλλα τέσσερα παιχνίδια, τρία εντός, ένα εκτός. Εάν θέλετε να τον κρατήσετε, τον βάζετε να παίξει. Εάν δεν τον κρατήσετε ή δεν θέλετε, δεν ξέρω πώς ακριβώς και τι, να δώσουμε τέσσερα παιχνίδια και στον Κατσίκα. Και αν ο Κατσίκας δείξει καλός, ή αν δεν μπορεί ο Κατσίκας, ας περιμένω να δω την έκθεση που θα κάνει ο προπονητής. Έτσι, γιατί ο κάθε προπονητής τέλος της χρονιάς κάνει έκθεση. Ή αν και πόσον αξιολογεί σωστά κάποιους παίκτες. Δεξιά Δελιγιαννίδης, αριστερά Πεταβράκης. Και των δύο τα συμβόλαια, από ό,τι κάνω, αν δεν κάνω λάθος, λήγουν. Ο Δελιγιαννίδης έτσι είναι σε μια ηλικία καλή. Στον Πανσεραϊκό έδωσε, πήρε. Πιστεύω ότι θέλει να μείνει. Ένας παίκτης ο οποίος. Ο Πεταβράκης για μένα είναι αυτό που λέω πάντα. Ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και του 5. Και δίνει 5,1. Μπορεί να παίξει αριστερό στόπερ. Υπάρχει αριστερό μπακ. Ο Πιλέας, βασικό στην εθνική, περιουσιακό στοιχείο, που σε κάποια φάση, κύριε Παπάζογλου και κύριε Καζία, θα πρέπει να κάνετε και κάνα παίκτης δικό σας είναι. Δεν θα διώχνουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία για να κάνουμε κέφια. Κανενός το κέφ δεν κάνουμε πλέον. Και πίσω είναι ο Μπέρκστον μαζί με τον Αυλονίτη. Υπάρχει οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Μπέρκστον λέμε ότι θα μείνει, είναι παίκτης, είναι ηγέτης. Σε ντρεμπάκι έχουμε τον Αυλονίτη, ο οποίος μάλλον λήγει το συμβόλαιό του, αλλά έδειξε ότι εκτιμάει την ομάδα και δεν έδωσε δικαιώματα. Και αυτό είναι μεγάλο προσόν. Δεν ξέρω αν θέλει να μείνει ή όχι, το συμβόλαιο του λήγει. Σε ντρεμπάκι υπάρχει και ο Διαμαντής, ο οποίος είναι παρεξηγημένος από κάποιους. Η θέση του είναι εκεί. Ρωτήστε τους πλαϊνούς. Όταν παίζει συγκεκριμένοι παίκτες αριστερά και δεξιά και αλλάζουν θέσεις, τι δυσκολία είναι για να ποδοσφαιριστεί. Εγώ είμαι συντριμπάκι να με βάλω αριστερό μπακ. Έτσι. Θα εκτεθώ. Αυτούς τους παίκτες που είναι δικοί μου και για τον χρόνο, τους δίνω παιχνίδια. Τους στηρίζω για να μπορέσω να τους αξιολογήσω σωστά. Όλα τα υπόλοιπα περισσεύουν. Και υπάρχει ο πιτσιρικάς ο Γκουτζαμανίδης, ο οποίος μακάρι να πάει στο Ολυμπιακό και να μας φέρει 5 φράγκα. Ευχής έργων. Θα είναι η μαγκιά του Καζή αυτή εδώ. Να πάρω έναν παίκτη. Έτσι. Σήμερα και αύριο να τον πουλήσω και να μείνει και βασικός. Μαγιά του. Στη μεσαία γραμμή ο Μωρέ με τον Αντριαντόγκο. Ο Μωρέρα δεν ξέρω αν ανοίγει το συμβόλαιο του ή όχι. Πάντως δείχνει καλά στοιχεία. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ο Παπάζογλου με τον Καζία μπορούν και τον Φλίσκα να το συζητήσουν αν θέλει να μείνει ή όχι. Ο Αντριαντόγκο νομίζω είναι ιδανικός. Και υπάρχει και ο Στάικος. Η άποψή μου ότι ο Στάικος, επειδή είναι και από δίπλα από τη Δράμα, να προσεχθεί. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει ο Οικονόμου με αυτά τα οποία βλέπω τώρα εγώ. Θα χρειαστούμε κάποιου χαφ. Έτσι, κάποιου χαφ θα χρειαστούμε. Εκεί στη μεσαία γραμμή. Χαφ, χειριστές της μπάλας. Παίχτες με το τσουβάλι. Το θέμα είναι τι αξιολόγηση θα γίνει και από ποιον θα γίνει. Και δεν θέλω συμβόλαια για 2 και για 3 χρόνια για να κάνουμε τα κέφια των μανατζαρέων. Δεξιά και αριστερά έπαιξαν ο Τωμάς με τον Οάρντα. Ο Τωμάς με γέμισε. Πώς γίνεται ο Τωμάς και με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον Ατρόμητο πάντα να παίζει καλά. Καλός παίχτης. Δικός μας είναι, οπότε παίρνει παιχνίδια. Ο Ουάρντα, ότι είναι παιχταράς είναι. Αν δεν είχε τα άλλα τα χούγια, έτσι. Αν μπορέσει η ομάδα και τον κρατήσει, θα είναι ευχής έργο, γιατί ήρθε για ένα εξάμεινο. Και εμείς τον βοηθήσαμε και αυτός μας βοήθησε. Υπάρχει μια ειδική σχέση με τον Καζία. Αν μπορέσει και τον Βάρ, εγώ τέτοιους παίκτες τους πληρώνω κάτι παραπάνω, προκειμένου να πάρω 2-3 αμφιβόλο ποδοσφαιρικής αξίας, κρατάω τον Οάρντα με κάτι παραπάνω, γιατί ο άνθρωπος κράχτης είναι, καλός παίκτης είναι. Και μπροστά έχουμε τον δίδυμο Άλεξης και Μπεντακούρ. Τι σας είπα, ότι ο Άλεξης μπορεί να παίξει περιφερειακός και όταν παίζουν δύο παίκτες μπροστά, δηλαδή 3-5-2 ή άμα παίξουν 4-4-2, ο Άλεξης μπορεί να κινηθεί αριστερά, να κινηθεί δεξιά, βρήκε τον εαυτό του, δικός μας παίκτης είναι, μακάρι να βάλει και άλλα 2-3 γκουλάκια σαν το χθεσινό και να φύγει παραπέρα. Ας φέρει το αντίτιμο που χρειάζεται ο Πανσεραϊκός που πήρε και να πάει παραπέρα. Εάν διώξω τον Άλεξη και εγώ, ξέρεις τι θα γίνει. Χαμός. Όλοι οι μανατζαρέοι θα προσπαθούν να μας φέρουν καλούς παίκτες. Σε λέει στον Πανσεραϊκό αυτός αναστήθηκε από ομάδα Β' Εθνικής από τον Ηρακλή και πήγε παραπέρα. Άρα, κερδισμένο βγαίνω. Βγαίνει και ο Άλεξης, αλλά βγαίνω και εγώ σαν Πανσεραϊκός. Ο Μπεντακούρ είναι δικός μας. Λοιπόν, ο Χατζηστραβός. Εάν δεν κάνω λάθος,
ο Χατζηστραβός για μένα, είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λεφτά και στον ΠΑΟΚ και σε μας. Νομίζω είναι μισό-μισό τον έχουμε. Ένας παίκτης ο οποίος είναι ηγέτης. Και ανάλογα με το σύστημα, δηλαδή στο 4-2-3-1, είναι το ιδανικό 10. Το ιδανικό 10 είναι. Και από αυτόν μπορούμε να πάρουμε λεφτά. Ας πάρει και ο ΠΑΟΚ. Ας πάρω εγώ, ας πάρει και ο ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει. Μου λέει κάποιος τώρα ότι ο Ντριαντόγκου θέλει να μείνει. Όπου αλλού και να πάει δεν θα παίξει. Σε εμάς όμως θα είναι πρωταγωνιστής. Γιατί τον πάει και ο κόσμος. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι θέματα δικά μου, είναι θέμα της διοίκησης. Εγώ λέω τις προσωπικές μου απόψεις. Δεν κρύβομαι. Ούτε με καθοδηγεί κανένας. Έχω γλυκιά τρέλα με την ομάδα και το ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο κεφάλαιο. Το Γούλερι. Σαν παίχτης, έχει ένα παρελθόν καλό. Οι τραυματισμοί είναι αυτοί που δημιούργησαν πρόβλημα. Εδώ και οι μεγάλες ομάδες παίρνουν καλούς παίκτες και οι τραυματισμοί τους δημιουργούν πρόβλημα. Εάν και εφόσον υγιείς και το θέλουμε, αλλά με τους όρους που θέλει η ομάδα, ας τον κρατήσει. Διαφορετικά, ό,τι και να σας πω. Λοιπόν, μία στιγμή ένας φίλος τώρα να πω κάτι για αυτά εδώ. Εγώ σας είπα πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Πρώτα κοιτάζω τους δικούς μου παίχτες. Απαντάω στον φίλο αυτό που με στέλνει το μήνυμα. Πρώτα κοιτάζω τους δικούς μου παίκτες. Ποιος θα μείνει σε μένα, ο Μπέρκστον. Με τον Μπέρκστον είμαι. Ποιος θα μείνει ο Διαμαντής, με τον Διαμαντή. Τον έφερα, ενώ μπορούσε να πάει αλλού, γιατί αγαπάει και την ομάδα, είναι και από εδώ, Σεραίος. Άρα θα τον στηρίξω, δεν θα τον εκθέσω. Αλλά τι σας είπα, οι προπονητές κοιτάζουν το συμφέρον τους. Άμα έχουμε ένα στραβό αποτέλεσμα, να ρίξουμε τον κόσμο στην πυρά. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, στη φάση του Γούλερη, με τους όρους σας, θέλετε να το βάλετε, άμα είναι τραυματισμένο. Φόρεξε το μάνατζερ το άμα θέλει, να μείνει καλός. Από εκεί πέρα, και έχω δύο παιδάκια τώρα, δικά μου, Σοφιανό και Μασκανάκη. Τους έβαζα στα δύσκολα. Με έβγαζαν ένα προπρόσωπο. Και ξαφνικά τους εξαφανίζω. Το Μασκανάκη τώρα τον πήραμε και το βάλαμε στο 93. Βάλει ένα center back. Γιατί μην βάζεις το Μασκανάκι άμα θες να κρατήσεις το αποτέλεσμα. Άρα δεν θα βγούμε να λέμε θεωρίες, να ο Χόβαν έτσι, ο Χόβαν αλλιώς. Εγώ τον έβαλα το Χόβαν. Η διοίκηση στον έβαλε. Όχι. Γιατί ας τον έβαζε η διοίκηση. Είχα να γράψουν τώρα τα δικά σας στα site εκεί. Η διοίκηση παρεμβαίνει στο έργο του προπονητή και όλα τα σχετικά. Έτσι είναι η Χατζάκου, τι νομίζεις αγόρι μου. Δεν είναι μαγειρική το ποδόσφαιρο. Μαγειρίο είναι, μαγειρική δεν είναι. Λοιπόν, έχουμε δύο πιτσιρικάδες, Σοφιανό και Μασκανάκη. Στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια, εάν ήμουν εγώ Κασίας, θα έλεγα ναι, αυτή είναι η περιουσιακό μου στοιχείο. Πηλέας, Μασκανάκης, Σοφιανός θα παίξουν. Όλα τα υπόλοιπα περισσεύουν. Και πάω στη δεύτερη ομάδα για να μην σας το τρενάρω το θεματάκι πάρα πολύ. Έχουμε μια δεύτερη ομάδα η οποία λέει προθέσει έχασε τον Ολυμπιακό 7-0. Γιατί έγινε. Μέχρι το 70 ήμασταν 1-0. Ο Ολυμπιακός πάει στους 4 της Ευρώπης. Μιλάνε τα καλύτερα λόγια για την ΚΑΠΑ 19. Ο προπονητής τη βλέπει. Και εγώ πίστευα ότι κάποιους πιτσιρικάδες σε κάποια φάση θα τους πάρουμε από την ΚΑΠΑ 19 μια φορά τη βδομάδα εν αλλάξ να προπονέται με την πρώτη ομάδα. Έγινε. Πίστευα. Γιατί τον Ογκαρσία είπαμε στην ΚΑΠΑ 19, στην ΚΑΠΑ 23 του ΠΑΟΚ. Έγινε αυτό και δεν το ξέρω. Η ΚΑΠΑ 19 δικιά μας δημιουργήθηκε φέτος με έναν προπονητή UEFA Pro, τον Πέτρο το Στοίλα, με έναν Παύλο Δημητρίου σαν γενικό αρχηγό, Κοφίδες Αναστασιάδης που είναι όλοι μαζί εκεί και ελέγχουν την ομάδα. Με στόχο και σκοπό αυτή η ομάδα να, πώς θα το πω έτσι για να το καταλάβετε παιδί μου, να βελτιώσει ποδοσφαιρικά κάποιους παίκτες και σιγά σιγά να τους δώσει το ερέθισμα ότι μπορούν να προθεθούν στην πρώτη ομάδα. Δεν είναι εύκολο ένας παίκτης από την ΚΑΠΑ 19 να πάει στην πρώτη ομάδα. Αλλά σε κάποια φάση, αντί να πάρω 3 αριστερά μπακ ή 3 δεξιά εξτρέμ, έτσι, θα πάρω 2 και θα βάλω και έναν μικρό. Για να δείξω ότι τους υπολογίζω. Για να δώσω το ερέθισμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη στην Ελλάδα όλος να πούνε ότι ξέρει τον Πασεραϊκό γίνεται σωστή δουλειά όπως γίνεται στον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό πάει να κάνει ο Πασεραϊκός. Εμένα το 7-0 δεν με λέει τίποτα. Γιατί μέχρι το 65-70 ήμουν ανταγωνιστικός σαν Πασεραϊκός. Και πλέον ήρθε η ώρα για τα υπόλοιπα παιχνίδια με την ΑΕΚ και άλλα τέσσερα παιχνίδια που έμειναν
ο κύριος Στήλας να ετοιμάσει την ομάδα για τη νέα χρονιά. Τα πεντάρια τελείωσαν. Μπορούν να πάνε παραπέρα. Εχθές είδα τον Μπομπότα που έπαιξε στο παραλίμνιο και τον χάρηκα. Γεμάτος παίκτες. Σε ένα μάτς κλειδί. Όταν βγήκε ο Κουτζαβασίλης ο αρχηγός και μπήκε ο Μπομπότας. Τι σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά να βελτιωθούν σιγά σιγά. Αυτό είναι θέμα ομάδος. Αν μπορούν να πάνε σε μια ομάδα γάμα εθνικής ή αν μπορούν να συνεχίσουν, για να δούμε αν και κατά πόσο τα παιδιά αυτά μπορούν. Αλλά το θέμα για να υπάρχει το ερέθισμα σε αυτούς τους παίκτες να δουλέψουν, γιατί όλοι από τη δεύτερη ομάδα έχουμε περάσει την πρώτη, το θέμα είναι η πρώτη ομάδα να κοιτάζει και σε μένα, να ρίχνει βλέφαρα. Όχι να μην το δίνουμε σημασία. Δεν θέλω παραπάνω να επεκταθώ. Τερματοφύλακας έπαιξε ο Τσομπανίδης. Δεξιά τριανταφύλλο αριστερά ο Αγιόγλου και σεντρεμπάκ ο Παπαδημητρίου μαζί με τον Χάβο. Κοσμίδης, Μαυρόπουλος και Μιλωνάς στη μεσαία γραμμή. Σαλβάνος, Ματσικόπουλος και Μοσκέιρα στην επίθεση. Και μπήκαν αλλαγές ο Κωνσταντινίδης, ο Αληθερόπουλος, ο Δελιόπουλος, ο Τόλιος και ο Λαδάς. Όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν πάρει συμμετοχές, μένουν άλλα πέντε παιχνίδια. Θα πρέπει πλέον ο κύριος Στοίλας μαζί με τον Δημητρίου, ποια άλλη είναι εκεί, με εντολή της διοίκησης, να αξιολογήσουν σωστά το υλικό, να δούμε τι προσταφερές μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να πάρουμε την ΚΑΠΑ 17, για να πούμε ότι αύριο μεθαύριο έχουμε έναν Πανσεραϊκό που στους 25 παίκτες έχει και 5 σεραίους. Όλα τα υπόλοιπα περισσεύουν. Γίνομαι λίγο καυστικός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα λέμε αερολογίες. Δεν θα θεοποιούμε κανέναν. Έτσι, όπως είναι και στο τοπικό. Οι διοικήσεις είναι πάνω από όλους. Όλα τα υπόλοιπα περισσεύουν. Και αυτοί οι οποίοι δουλεύουν για μια εταιρεία, για μια ομαδιά, και ο Πανσεραϊκός εταιρεία είναι, αυτοί που δουλεύουν, θα κοιτάζουν η εταιρεία να πάει καλά. Και όχι να κοιτάξουμε στις δύσκολες στιγμές να πετάμε μομφή αριστερά και δεξιά και να κάνουμε καραγκιουζλίκια. Παπάζογλου, σε παραδέχομαι. Τίποτα άλλο δεν πάει για το παρελθόν. Τίποτα άλλο δεν θα σας πω. Λοιπόν, περνάμε στο παραλίμνιο, πάμε να δούμε τις φάσεις από τον αγώνα, να σας κάνω μια ανάλυση και να περάσουμε μετά στην Κομωτινή και στην Καβάλα να μάθουμε τα νέα και από εκεί. Μπόμπορας. Ελέζη. Το σούτ από τον Ελέζη στο 3 άστοχο. Ξανά ο Ιβανίδης, χάθηκε η μπάλα, βγάζει κόντρα το παραλίμνιο, το σούτ από τον Κατσαμάγκα είναι άστοχο. Τζαμπέγια. Γιαννόπουλος. Κάθεται για τον Καριοφίλη στην περιοχή αυτός, γυρίζει ο Καριοφίλης. Κόρνερ ή offside. Offside υποδεικνύεται από τον δεύτερο βοηθό, τον Κώστογλου. Έφερε την μπάλα στον Εξανθόπουλο. Ξεφιλίνωση, το συγγνώμη, ο οποίος και βγάζει παλιά παράλληλη. Στην κορυφιά της μπάλας κανείς, πέρασε την απέναντι μεριά, έξω. Μέσα, έλα. Κουτσαβασίλης. Για τον Κατσαμάγκα το γέμισμα. Στη φάση ο Κατσαμάγκας. Έγινε κάτοχος μπάλας ο Κατσαμάγκας, διεκδικώντας το και out, από ό,τι μπορώ να εκτιμήσω, δείχνει ο ρέφερι, ναι, out είναι. Κατ' υπόδειξη του δεύτερου βοηθού, out υποδεικνύει ο Χρυσέλης. Τσουμαχασβίλη. Πέρασε την μπάλα στον Γιαννόπουλο, εκτός περιοχής, στα πλάγια, η σέντρα του Τσομαχασβίλη. Κατσαμάγκα στο έδαφος. Βουτυράς τη βγάζει. Καριοφίλης μονομαχή. Το Άγιο. Καλά είμαστε!
Γούμας. Τσομαχασβίλη. Περνάει την παλιά στον Ελέζη. Η σέντρα του Ελέζη απέναντι κόβεται από τον Εγουνόπουλο και περαιτέρω ο Βουτυράς. Γούμας. Γιαννόπουλος. Ελέζη πήρε την πάσα από τον Τσομαχασβίλη. Μπήκε στην περιοχή ο Ελέζη. Θα σουτάρει στην ηλεγχόμενη μεριά της εστίας του Σόι Λεμέζογλου, ο οποίος αποκρούει σε κόρνερ. Γιαννόπουλος στο νομικό. Καρδιοφίλης. Το σούτ του Καρδιοφίλη κοντράρει, μπαλά στο πέναλτι, δεν απομακρύνεται. Γιαννόπουλος, θα σουτάρει ο Γιαννόπουλος, η μπάλα σε σώματα μηνωμένων. Ελέζη στον Γιαννόπουλο. Το σούτ του Τσιμίκα άστοχο. Τσομαχασβίλη, τζαμπέγια στον Γιαννόπουλο. Το σούτ, η μπάλα στα δίκτυα από τον Καρδιοφίλη, 1-0. Οι γηπεδούχοι, τα πανηγύρια, συγκίνηση, το πλασέ από τον Καρδιοφίλη, μπάλα στα δίκτυα, 1-0. Στο 30 του Παραλιμνίου ανοίγουν τον δίκτυο του σκορ και προηγούνται με 1-0. Ελέζη. Γιαννόπουλος. Ωραία μεταβίβαση για τον Τσομαχασβίλη. Σέντρα του στο δεύτερο δοκάρι. Ο Σοηλεμέζογλου θα βγάλει την εφάση. Πήραν του Παραλιμνίου την εμπάλα. Ο Ελέζη διαγώνιο και πάλι ο Σοηλεμέζογλου. Ο Ελέζη την εγυρίζει. Καρδιοφίλη, Τσιμίκας. Τζαμπέγια το σούτ άστοχο. Τζαμπέγια. Ελέζη. Γιαννόπουλος. Τσομαχασβίλη από τα αριστερά στην περιοχή. Σέντρα του δεύτερο δοκάρι δυνατή. Κώστας. 37 λεπτά. Γεμίζει. Επιθετικό φάουλ του Πανιτσίδη στον Γκάρα. 40 λεπτό. Το φάουλ εκτελέστηκε. Καμία ανησυχία για τον Γκάρα στο 40. Έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ, εκτελεί το κόρνερ ο Γιαννόπουλος, η μπάλα περνάει, έγινε η πρώτη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, νομίζω η Ντουτζαμπέγια, τώρα γυρίζει και ο Ελέζη, κεφαλιά από τον Εκατσαμάγκα, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Εκτελεσμένο στον Ιγνατίου εκτός περιοχής, το σούτ του Ιγνατίου στα σώματα. Η μπάλα βγαίνει στην περιοχή, σε δύο χρόνους ο Κατσαμάγκας θα βγάλει και τώρα ο Γιαννόπουλος. Το σούτ αυτό κοντράρι και πλάγια για τους φιλοξενούμενους. Εκτελέστηκε το πλάγιο από τον Τσομαχασβίλη στον Ελέζη. Πέρασε την πάσα στον Τσομαχασβίλη. Σέντρο Τσομαχασβίλη στο δεύτερο δοκάρι. Η παλιά είναι δυνατή. Αρκετά πιο πίσω ο Καρδιοφίλης. Γιαννόπουλος, Ελέζη, Τσομαχασβίλη. Περαιτέρω πιστοχώρηση της μπάλας στον Εγκούμα. Παράλληλα αυτό στον Ελέζη. Πέρασε η μπάλα. Ελέζη συγκλίνει προς τον άξονα. Η σέντρα του απέναντι δεν ακολουθήθηκε από κανέναν. Επιστρέφουν του Παραλιμνίου. Θέλει να βγάλει αντεπίθεση η Ευκαρπία. Εδώ Μποζίδης. Η σέντρα. Offside. Ο Γκάρας στα πλάγια. Υποδειγματικό κατέβασμα από τον νομικό, ο οποίος περνάει την παράλληλη για τον Καρδιοφίλη. Καρδιοφίλης κλεισμένος, την πέρασε την μπάσα. Ο Γιαννόπουλος βγάζει τη σέντρα. Γουνόπουλος σε πλάγιο. Πίσω Τσιμίκας, Γκούμας, Τσομαχασβίλη. Η σέντρα του Τσομάχα, η κεφαλιά είναι από τον Κάτσαμάγκα, είναι άστοχη. Τσομαχασβίλη. Τζαμπέγια, άλλαξε την μπάλα με τον Γιαννόπουλο. Τζαμπέγια την πέρασε στον Ελέζη. Η σέντρα του Ελέζη. Η κεφαλιά δεν έγινε από τον Κατσαμάγκα. Την πρόλαβε ο Καραγιαννίδης και την απομάκρυνε. Καρδιοφίλης. Καρδιοφίλης κάθετα στον Κατσαμάγκα. Κατσαμάγκα είναι διαγώνιο τετατέτο. Βγάζει ο Σοηλεμέζογλου σε κόρνερ.
Μπαίνουμε στο 60 της αναμέτρησης. Ο Γιαννόπουλος. Εύκολα όσο η Λεμέζογλου. Τσιμίκας κλέβει την μπάλα. Από τα δεξιά. Η σέντρα του Τσιμίκα στην κίνηση. Τρομερό γκολ. Τρομερό γκολ από τον Ελέζη. 2-0. Γκολ Ελέζη. 2 με τρομερό γκολ. Ένα ανάποδο. Γυριστό από τον Ελέζη. Ψηλά στο βάθος των δικτύων. Της Ευκαρπίας 2-0. Έξαλα πανηγύρια με το τρομερό γκολ του Ελέζη. Μια εκτέλεση πολυτελείας στην κυριολεξία από τον Ελέζη. 2-0 στο 60. Οι γηπεδούχοι. Με τον γκολ του Ελέζη στο 60, όταν στο πρώτο μέρος στο 30 ο Καριοφίλης έδωσε προβάδισμα. Τώρα ο Ελέζη 2-0. Κούμας. Πίεσε ο Ξανθόπουλος. Πέρασε την πάσα ο Κούμας στον Τσομάχα. Ο Τσομάχας από τα πλάγια. Προσωπική ενέργεια είναι κάτω μπάλας. Γυρίζει την μπάλα. Η κεφαλιά του Κατσαμάγκα. Ο Σόι Λεμέζογλου σε θέση τιμότητος μαζεύει την μπάλα. Ο Μάρτος, συγγνώμη, την πήραν οι γηπεδούχοι. Ελέζει αντεπίθεση από τα πλάγια. Συγκλίνει στον άξονα. Πέτρου αφέθηκε πλεονέκτημα. Πέτρου κόπηκε σε κόρνερ πριν σουτάρει. Πάντα 2-0 το παραλίμνιο. Παίζουμε το 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ελέζει εκτελεστής του κόρνερ στον Ετσιμίκα. Ο Τσιμίκα στα σουτάρι, μαζεύει ο Σόι Λεμέζογλου. 81ο λεπτό. Ελέζει εκτελεστής του κόρνερ. Κερφατή, η κεφαλιά, καρφωτή κεφαλιά του Κατσαμάγκα. Επιθετικό φάουλ πρωτίστως. Πάσε είναι για τον Μάρτο. Γκούμας με τον Τσομάχα. Απελευθερώνουνε. Απομακρύνοντας από την άμυνα, ξαναγυρίσει στον Γκούμα η μπάλα. Λοιπόν. 2-0. Την Πέμπτη εδώ στην εκπομπή είπαμε κάποια πράγματα για τους για την περιραίωση ατμόσφαιρα που κυκλοφορεί και για αυτούς που στρέφονται γύρω από ομάδες και το παίζουν τα λαβιρτζίδες. Για το θέμα του διαιτητή αυτό εδώ, ο οποίος έπαιξε Χρυσέλης, πώς λεγόταν για αυτά εδώ, υπόθηκαν πάρα πολλά. Νεαρός διαιτητής, πήγα στο τέλος, τον έδωσα συγχαρητήρια και τους επόπτες, γιατί αυτός ο πιτσιρικάς, όσο καλός διαιτητής και να είναι, από τη στιγμή που θέλει να πάει παραπέρα, υπάρχουν οι ταλαβερτζίδες Παναγιώτη και Δημήτρη, για να μην πω τα επιθετά σας, έτσι, οι οποίοι το λένε κάνει αυτό, κάνει εκείνο και εμείς είμαστε εδώ, σε προωθήσουμε. Και επειδή υπάρχουν τα προηγούμενα του Πουλικίδη, του Κατσικογιάννη και όλα τα σχετικά, σε λέει ότι επειδή γιατί να μην πάω παραπέρα. Και προσπαθεί να κάνει το κέφι αυτών οι οποίοι στην πλάτη του παίκτη μπορεί να παίρνουν και λεφτά του διαιτητή. Να στείλω χαιρετισμούς και στο φίλο μου τον Κώστα τον Πετρόπουλο στη Σαλονίκη. Λοιπόν, ο διαιτητής ήταν άριστος, η ομάδα ήταν τέλεια, κερδίσαμε και είμαστε με το ένα πόδι και λίγο στην κατηγορία. Χθες η ομάδα μας πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή. Και το κυριότερο είναι αυτό που λέμε. Σε, ανάλογα με τις ομάδες που παίζει, δηλαδή ήταν ένα ντέρμπι αυτό εδώ και το στήσιμο της ομάδας παίζει σημαντικό ρόλο. Με ένα 4-3-3 ο κύριος Γιώκας είχε μια ομάδα η οποία ήταν αποφασισμένη να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Πιέσαμε παντού. Αλλά το κυριότερο είχαμε μια μεσαία γραμμή η οποία με Τζαμπέγια, Τσιμίκα και Γιαννόπουλο έπαιξε καλή μπάλα. Τι σας είπα, μου αρέσει η τριάδα της μεσαίας γραμμής του Ολυμπιακού, Έσε, Όρτα και Τσικίνιο που παίζουν καλή μπάλα. Μου αρέσει η δικιά μας η τριάδα στον Πανσεραϊκό, ο Τριαντόγκο, ο Τριαντόγκο, Μορέιρα και Στάικος, οι οποίοι δεν έχουν το ψηλό στυλ του εξαριού του μεγάλου, αλλά είναι με την κατοχή της μπάλας. Μ' αρέσει και η τριάδα η δικιά μας. Η μεσαία γραμμή παίζει σημαντικό ρόλο και η δικιά μας η μεσαία γραμμή έχει ένα καλό ότι μπορεί και να κόψει και να πασάρει και να σκοράρει και να δημιουργήσει. Τερματοφύλακας έπαιξε ο Γκαράς. Γκαρός, πώς το λένε, εντάξει. Γκάρας. Ο οποίος δεν χρειάστηκε να κάνει τις μεγάλες επεμβάσεις γιατί η άμυνα ήταν
πάρα πολύ καλή, όλη η ομάδα δηλαδή, αλλά είναι εγγύηση. Δεξιά ο Νομικός που μέχρι να τραυματιστεί ήταν πάρα πολύ καλός και αριστερά ο Τσομαχασβίλη. Δεν χρειάζεται και ο Τσομαχασβίλη να σας πω κάτι, παιδιά. Από τη στιγμή που σας λέω ότι ο Πανσεραϊκός έχει τρία μπακ, θα μπορούσε να έχει δύο αριστερά μπακ και να έχει τον Τσομαχασβίλη σαν τρίτο. Για να μειώσει και τα έξοδα. Έτσι γίνονται οι συνεργασίες. Και κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Γκούμας με τον Κουτσαβασίλη. Πάρα πολύ καλή. Τραυματίστηκε ο αρχηγός ο Κουτσαβασίλης και στη θέση του πέρασε ο πιτσιρικάς ο Μπομπότας, που πήραμε από την ΚΑΠΑ 19, ο οποίος έδειξε ότι το έχει. Προπονημένος, έτσι, μια χαρά. Μπήκε μέσα λες και έπαιζε 10 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στο πιο ωριακό και κρίσιμο σημείο. Στη μεσαία γραμμή, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Τζαμπέγια, Γιαννόπουλος, Τσιμίκας. Ο ένας έτσι από τον άλλον. Στη θέση του Τζαμπέγια πέρασε ο Πέτρο και αλλάξαμε λίγο τη μορφή της ομάδος και στη θέση του Νομικού πέρασε ο Κιουσεξίδης. Κατσαμάγκας κορυφή, Καριοφίλης και Ελέζη, δεξιά και αριστερά. Δυο πλαϊνοί, οι οποίοι σε αυτό το σύστημα 4-3-3 που παίζουμε, σε κάποια φάση μπορεί να γίνουν και χαφ, μπορεί να γίνουν εσωτερικοί. Δηλαδή, εάν η ομάδα μας κάνει 2-3 κινήσεις στο παραλίμνιο, και αν ο Κεραμάρης ακούσει τον Παναγιώτη, Παναγιώτη για σένα τα λέω αγόρι μου, μπορούμε να κάνουμε μια ομάδα σε συνεργασία με τον Πανσεραϊκό πάρα πολύ καλή. Ναι, μεν είμαστε σωμένοι, έμειναν κάποια παιχνίδια, θα πρέπει να δώσουμε και την πρέπουσα προσοχή για τα υπόλοιπα μάτς. Συγχαρητήρια. Σε ένα διαφημιστικό και επανέρχομαι με τον κύριο Τάσο Πατσίδη και με τον Πακερτζή τον Δημήτρη να μάθουμε τα νέα της ΓΑΜΑ Εθνικής και να περάσουμε και σε τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, περνάμε επειδή περάσαμε και την ώρα την ΠΑΕ, περνάμε στον κύριο Μπακερτζή τώρα απευθεία στην Κομωτινή. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Ωραία. Είσαι καλά, εντάξει? Ωραία, λοιπόν, αφού κέρδισε. Για κάνε μας λίγο μια... Τι είπες αφού? Αφού ο Πανσεραϊκός πήρε το Χ και εντάξει, εξασφάλισε την παραμονή και το παραλίμνιο κέρδισε. Έδωσε το Χ. Όχι το πήρε, το έδωσε. Τι το έδωσε, πώς το έδωσε? Δηλαδή, όταν λέει το έδωσε, νίκη είχαμε ρε. Ναι, κάναμε δώρα ένα βαθμό και αυτό θα σου δουν κι αυτοί. Τι να κάνουμε, γίναμε καλοί τώρα. Πλάκα κάνω Δημήτρη, πλάκα κάνω αγόρι μου. Λοιπόν, είχαμε στη ΓΑΜΑ Εθνική την 30η αγωνιστική, ακόμη 4 αγωνιστικές για να τελειώσει ο φετινός μαραθώνιος. Λοιπόν, η Καβάλα, εντάξει, έχει εξασφαλίσει εδώ και καιρό την άνοδό της στην πιο πάνω κατηγορία. Με 88 βαθμούς κέρδισε 5-1 την ομάδα της Αγίας Μαρίνας, η οποία εντάξει είναι από τις πιο εύκολες ομάδες στην κατηγορία, πιο αδύναμες. Με δύο τέρματα του Γκέκα, του Περδίκη, του Σαμπανίδη. 5-1 λοιπόν. Ο δεύτερος Νέστος και αυτός στην έδρα του κέρδισε 4-1 την Βέρεια με τρία τέρματα του Σέα, του Ορφανίδη και του Μπάλου. 76 βαθμούς. Ο Παφραγικός δεν έπαιξε αφού η ομάδα του Αγγελοχωρίου έχει παρατήσει από τον πρώτο γύρο. 3-0 είναι αναφαγόνος και έφτασε στους 64 βαθμούς. Από εκεί και ύστερα η ομάδα του Χανιώτη με 53 βαθμούς κέρδισε 1-2 μέσα στην αδύναμη ομάδα του Πετινού εκτός έδρας. Η Ορέσης Οριστιάδος με 50 βαθμούς κέρδισε και αυτός 2-3 στην έδρα του Αετού Βαρβάρας. Ο Αετός Βαρβάρας και αυτός είναι καταδικασμένος με υποβασμό. Ο Άρης Σαββάτου πήρε μια σπουδαία νίκη και έφτασε στους 48 βαθμούς, κέρδισε στην έδρα της Μηχανιώνας και έκανε ένα μεγάλο βήμα παραμονής. Περάσαμε τη Μηχανιώνα εμείς! Ο Θερμαϊκός 48 βαθμούς έχασε 2-1 στη Δόξα, ενώ κέρδισε 1-0 στο ημίχρονο. Έγινε η αναφορά. Αμυδρές ελπίδες για τη Δόξα να πάει στα μπαράζ, έτσι. Αμυδρές. Ναι, αμυδρές. Πρέπει να, εντάξει, πρέπει να γυρίσουν. Πρέπει να γίνουν πολλά, εντάξει. Πρέπει να γίνουν πολλά. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα η Κριστόνη με 47 βαθμούς κέρδισε 1-3 στην επανομή, στην αδύναμη επανομή. Όπως είπαμε, το παραλίμνιο κέρδισε 2-0 την Ευκαρπία στο ντέρμπι για την παραμονή και έφτασε στους 45 βαθμούς. Και από ό,τι είδα τα στιγμιότυπα είχε 18-2 ευκαιρίες στην αντίπαλη εστία. Ναι. Μονότρημα με λίγα λόγια. Ναι. Και με ωραία τέρματα, ειδικά το δεύτερο. Λοιπόν, η νίκη Ευκαρπίας, όπως είπαμε, 40 βαθμούς παρέμεινε. Στους 35 βαθμούς η Δόξα, 5 βαθμούς από την 10η θέση που πάει στους αγώνες μπαράζ, κέρδισε 2-1 το Θερμαϊκό.
Τώρα να δούμε την επόμενη αγωνιστική, τέσσερις αγωνιστικές όπως είπαμε πριν το τέλος. Αγία Μαρίνα Ευκαρπία, Βέρεια Καβάλα, Χανιώτης Παραλίμνη. Ένα σημαντικό παιχνίδι, καθοριστικό. Yeah. Η ομάδα του Χανιώτη είναι ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Το Παραλίμνη, αν μπορέσει και πάρει, ό,τι μπορέσει και πάρει, εκτός έδρας, στην καλή ομάδα. Εκτός έδρας παίζουμε καλά. Ναι. Και με την Ευκαρπία παίζουμε καλά εκτός έδρας. Θερμαϊκός Νέστος, Ορέστης Πετινός, Άβατο Δόξα, και εδώ ένα σημαντικό παιχνίδι. Το Άβατο ακόμη έχει κάνει ένα βήμα για τη σωτηρία, έχει δύσκολο πρόγραμμα. Θα είναι ένα καλό ντέρμπι εκεί στην ομάδα του Άβατου, κόντρα στη Δόξα που θα παίζει πιστεύω το τελευταίο της χαρτί. Κλειστώνει Βαρβάρα, Επανομή Παθραγικός και Μηχανιώνα 3-0 Ανεφαγόνος. Τώρα να ρίξουμε και μια ματιά στα παιχνίδια που απομένουν. Στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές, το Παραλίμνη 45 βαθμούς, έχει έξω το Χανιώτη, τον Ορέστη εντός, την Κλειστώνη εκτός και το Παθραϊκό τελευταία αγωνιστική στο Παραλίμνη. Εδαρτήσω και... εδώ σου τι κανένα κάνει, τι κανένα ούζο μαγεία, εντάξει. Τότε αρχίζουν τα παράζ για τους πρωταθλητές. Α, έχουμε και αυτό, ναι. Ίσως έρθουμε με την ομάδα του Σιδοχωρίου στην Αμμουδιά. Ωραία. Θα τα πούμε χρόνια. Θα σε δώσω φιστίκια. Έχω το μάμα σέρα και φιστικό βούτυρο θα σε δώσω, εντάξει. Λοιπόν, Ευκαρπία έχει 40 βαθμούς. Παίζει εκτός έδρα στην Αγία Μαρίνα την Κυριακή ένα σημαντικό παιχνίδι. Εντός έδρα στη Χανιώτη, έξω τον Ορέστη και την Κλειστώνη εντός έδρα η Ευκαρπία που έχει 40 βαθμούς. Ενώ η Δόξα που έχει 35 έχει εκτός έδρας το Άβατο, το Αγγελοχώρι μέσα 3-0 Ανεφαγόνος, έξω την Επανομή, τη Βαρβάρα εντός. Εντάξει, έχει ένα και αυτή έχει ένα εύκολο πρόγραμμα. Μπορεί να πάρει 12 πόντους, παιδί μου, αλλά δεν θα φτάσουν, μη φαίνεται. Είναι 5 βαθμούς από την Ευκαρπία, δηλαδή πρέπει να τα χάσει όλα η Ευκαρπία. Και να τα πάρω όλα αυτή. Και να τα πάρω όλα αυτή για να πάρει την 11η θέση. Εντάξει, παρακάτω. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα τοπικά πριν περάσουμε στα τοπικά πρωταθλήματα, να δούμε μια ματιά στους K19. Όπως είπες, η ομάδα του Πασαρικού έχασε 7-0 στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι... Μετά το 70, πρωταθλητής είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, ο πρωταθλητής δεύτερος. Και στους 4 της Ευρώπης. Και στους 4 της Ευρώπης, σωστά. Πανετολικός ΑΕΚ 0-2, Κηφισιά Γιάννα 0-2, Λαμία Βόλος 0-1, Τρίπολη ΠΑΟΚ 2-3, πολλά διπλά. Ατρόμητος Παναθηναϊκός 2-4, Άρης Όφη 2-0. Στους K17 ο Πασαρικός κέρδισε 1-0 τη Λαμία, Λάρισα ΠΑΣ 4-0, ΠΑΟΚ Άρης 4-1, Πανετολικός Βόλος 2-1, K15 δεν είχε. Και τέλος με τα τοπικά τώρα, όπως είπαμε στον Εύρο πρωταθλητής είναι η Αλεξανδρούπολη FC με προπονητή τον Μπαχαρίδη, στη Ροδόπη εκεί ακόμη δεν ξεκαθάρισε το πράγμα αφού η Δόξα Νέου Συντροχωρίου έφερε 1-1 στο ντέρμπι με την Ελπίδα Σαπών, έτσι η Γρατινή που πήρε 3-0 ένα φαγόνος στους 3 βαθμούς είναι τώρα στους 3 βαθμούς πίσω. 55 η Δόξα Νέου Συντροχωρίου, 52 η Δόξα Γρατινής και το Σάββατο, πολλά θα εξαρτηθούν του Σάββατο, όπου η Δόξα Νέου Συντροχωρίου υποδέχεται το Θρυλώριο σε ένα σπουδαίο παιχνίδι, ενώ στο άλλο παιχνίδι η Δόξα Γρατινής, Ελπίδα Σαπών, εδώ θα ξεκαθαρίσουν πολλά. Απομένουν 3 αγωνιστικές. Στη Ξάνθη, όπως έχουμε πει, ο Παύλος Μελάς Κουτσού είναι πρωταθλητής μετά από 38 χρόνια. Το Κουτσό πρωταθλήτρια ομάδα στη Ξάνθη. Στην Καβάλα ο Άρης Πηγών. Στη Δράμα η Νέα Μισός κέρδισε 3-0 τον Άγιο Θανάσιο. Έχει 59 βαθμούς, ενώ η Δόξα Βόλακα 57 βαθμούς. Η τελευταία αγωνιστική, μια αγωνιστική απομένει. Η Νέα Μισός αγωνίζεται στο Καλύφη, το οποίο είναι πεσμένος. Το τελευταίο εκτός έδρας. Ενώ η Δόξα Βόλακα υποδέχεται το Παραμαϊκό, πιστεύω δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Βγήκε η Νέα Μισός, τελείωσε. Ναι, η Νέα Μισός. Και η ΑΕ Βόσμο από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, στις Έρες, όπως έχουμε πει, η Αμμουδιά εδώ και καιρό από τα Δήτρια. Ενώ τελείωσε και στη Θεσσαλονίκη, στην Έψη Μακεδονίας, ο Εύωσμος πρωταθλητής με 46 βαθμούς, η ΕΚ Δέλτα δεύτερη με 41 βαθμούς. Τελειώσαν λίγο πολύ τα πρωταθλήματα και θα περιμένουμε την έναρξη των αγώνων. Θα έχουμε επαφή. Ωραία, ρε. Στις 28 του μήνα πριν τον Πάσχα. Στην Κυριακή του Βαΐου. Εντάξει, φίλε. Οκ. Okay. Καλό βράδυ, Μητράκη μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, αγόρι μου. Λοιπόν. Και μια άδεμα. Λοιπόν. Την Τετάρτη το απόγευμα παίζουν οι παλέμαχοι των μεικτών ομάδων του Πανσεραϊκού, των Σερών, με τους παλέμαχους του Κιλκής για ιερό σκοπό. Η Ένωση έβγαλε κάτι εισιτήρια, βγήκε έξω, μοιράζει αριστερά και δεξιά. Βλέπω ότι υπάρχει ανταπόκριση.
όλα τα λεφτά θα πάνε στην οικογένεια Ζαγκλιβέρη, του ποδοσφαιριστή που είχαμε χάσει. Έτσι το θυμάστε πολύ καλά. Είχαμε κάνει αγώνα, τα πάντα όλα. Είναι μια αξιέπινη ενέργεια από πλευράς Ένωσης, τους δίνω συγχαρητήρια. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Την Τετάρτη. Και Αμμουδιά Άνω Μητρούς 2-0, σε χαλαρό ρυθμό. Ετοιμαζόμαστε για τα μπαράζ. Το Σάββατο έχουμε τον τελευταίο αγώνα. Θα γίνει από ό,τι, αν δεν κάνω λάθος, και η απονομή του κυπέλλου. Το θέμα όμως είναι ότι 3 ώρα πέσει Πανσεραϊκός. Να γίνει αγώνας κατά τις 5 η ώρα τουλάχιστον, να πάει ο κόσμος και στην Αμμουδιά. Βάλτε και ρε Κατσαβάκη, κάνε μεσάρο πιο αργά τον αγώνα. Σιδηρόκαστρο Σκούταρη 2-1. Νεοχώρη Θύελλα 2-1. Άι Χρυσού Καλαδέντρα 2-1. Το χρυσό στη δεύτερη θέση. Αλλά άκουσα ότι έγιναν κάποια επεισόδια. Δεν θέλω να επεκταθώ. Και η Ηρακλής Σερών Άνω Πορώη 1-2. Τα Άνω Πορώη παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Για τα play-out, Παλαιοκόμη Λιθότοπος 2-2. Χήμαρο Συγκρίτα 4-0. Παπάς ΠΑΟΚ Σερών Άνευ Αγώνος 3-0. Νέα Ζυγνή Μεγαλοχώρη 3-0 Άνευ Αγώνος. Ροδόπουλο Νέο Πετρίτσι 0-3 Άνευ Αγώνος. Εδώ τώρα μετά λέμε, ωραία, να κάνουμε πρωτάθλημα. Όταν δεν γίνονται από τα 10 μάτς τα 7, κάπου στεναχωριέσαι και λες, τι γίνεται ρε μάγκες. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να κατεβείτε? Να τιμωρήσουμε ομάδες? Θα μείνουν λίγες οι ομάδες. Να χαριστούμε? Θα σε πει άλλος, εγώ είμαι βλάκας που κατεβαίνω κανονικά. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα, δεν ξέρω, λαθασμένη από όλους μας. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι πρέπει σε κάποια φάση και η Ένωση να μιλήσει, αλλά θα πρέπει να καθίσουν οι φορείς, προπονητές, διαιτητές, παράγοντες, Ένωση, σε ένα τραπέζι, να μιλήσουμε καθαρά πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σεραϊκό ποδόσφαιρο και πώς μπορούμε να στηρίξουμε την νεολαία. Για τη β' κατηγορία, Πλατανάκια Βερόνια 4-1, Προβατάς Λευκόνας 2-0, αυτό το μάτς ήταν το οριακό, κέρδισε ο Προβατάς το Λευκόνας στη δεύτερη θέση, το 1800 πέρασε με 1-7 από τον Πίγασο, οπότε αυτές οι δύο ομάδες, Προβατάς και 1800, περνά στην κατηγορία, όπως περνάει η ομάδα του Βαλτοτοπίου. Εκεί ο σκοπός έχει το προβάδισμα τώρα, γιατί έκανε 0-1 μέσα στην Ιγκρήτα Β. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Και εδώ τώρα είμαι λάθος κι εγώ, γιατί νομίζω ότι οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο βγαίνουν και οι τρίτοι παίζουν παρά σε περίπτωση που βγει η Αμμουδιά κατηγορία, παραμείνει το παραλίμνιο. Κάπως έτσι υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί. Αυτά είναι θεματάκια όμως, πώς την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε. Το θέμα είναι ότι μόλις τελειώσουν αυτές οι υποχρεώσεις σε κάποια φάση, σιγά σιγά θα βγάζουμε προπονητές να μιλάνε Α, Β κατηγορία, πώς ακριβώς μπορούμε να διαμορφώσουμε το σεραϊκό αθλητισμό, το σεραϊκό ποδόσφαιρο. Να μην βλέπω αυτά τα χάλια. 0-3, 0-3, 3-0 ανεφαγόνους και όλα τα σχετικά. Έτσι. Απ' τη μια παρακαλάμε παράγοντες να μπουν για να κάνουν ομάδες, η Ένωση κάνει κουλουτούμπες και τους δέχεται. Και απ' την άλλη οι ίδιοι παράγοντες οι οποίοι παρακαλάνε την Ένωση να τους βάλει μέσα έστω και με όρους, δεν κατεβάζουν τις ομάδες. Κάπου δεν πάμε καλά. Και κάπου φταίμε όλοι. Γιατί πρέπει να στυλιτίζουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε άλλα 3 ματσάκια να δούμε τώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα και καλό βράδυ.